Εσύ είσαι. Γεια. Δικηγόρε. Πώς είσαι, πέρασε. Τι ωραίο διαμέρισμα που έχετε. Ευχαριστώ. Και η συσκευή που είναι χαλασμένη. Των μικροκυμάτων, στην κουζίνα. Το καλώδιο είναι κομμένο. Πώς κομμένο. Κομμένο. Και έγινε με πρόθεση. Αλλά φαίνεται πως ήταν κάτι επίτηδες. Άγγελε, σε παρακαλώ, μα πώς να έγινε επίτηδες. Στο σπίτι μου δεν έρχεται κανένας εκτός από την οικογένειά μου, η κυρία που καθαρίζει μια φορά τη βδομάδα. Αυτός που έκοψε αυτό το καλώδιο το έκανε με θυμό, με άγχος. Α, ναι, και πώς ξέρεις πως το έκανε με θυμό και με άγχος. Μα από το είδος κοψίματος που έχει. Ωραία, μπορείς να το φτιάξεις ή όχι. Ναι, φυσικά. Οκ. Okay. Τι ηλίθια, Μανουέλα, τι ηλίθια, τι ηλίθια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Χουάν Μιγκέλ. Θα ήταν τρομερό να συλληφθεί και πάλι αυτή η κοπέλα, ξέροντας όλα όσα τη συμβαίνουν και... Ειλικρινά, χαίρομαι που είναι καλύτερα. Ξέρετε, Χουάν Μιγκέλ, σχεδόν ευχαριστώ το Θεό για ό,τι έγινε, επειδή χάρη στο περιστατικό αυτό. Η Μαρίτσου με έχει συγχωρέσει. Αλήθεια, Σεσίλια. Ναι, 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 αν βλέπατε την αλλαγή της. Έπρεπε να συμβεί κάτι ώστε Μαρίτσου να με δει σαν μητέρα της. Εκείνη χρειαζόταν μια απόδειξη της αγάπης μου. Αν εκείνη δεχθεί, θα φέρω την κόρη μου εδώ. Και αν ο Πατρίσιο θέλει να φύγει για κάτι τόσο παράλογο, τότε να κάνει εκείνο που πιστεύει πως είναι σωστό. Γιατί ήρθες, κοράλ? Για να γελάσω λίγο μαζί σου, Εστριγίτα. Για να σου πω, κατάμουτρα, ότι παρόλο που εσύ χαμερή η ξαδέρφη σου, η Οριάννα, έκανε το δικό της, εσύ δεν θα έχεις την ίδια τύχη. Εσύ δεν θα παντρευτείς τον Βίκτορ Μανουέλ. Εξαιτίας σου, εγώ ποτέ δεν ήμουν ευτυχισμένη μαζί του. Αλλά ούτε εσύ θα μπορέσεις να είσαι ψαροπούλα, ξέρεις. Θυμώνω που ακόμα είσαι η αγαπημένη του. Γιατί δεν με αγάπησε εμένα που είμαι... Καλά, ήμουν η γυναίκα του. Πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Πρέπει να δω το πρόσωπο του Σαντιάγο Γουάνιπα. Και θα καταλάβω αν ο Σάντος μου είναι ζωντανός ή όχι.